Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε εδώ στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky και στην εκπομπή Ραντεβού με την επικαιρότητα. Μια εκπομπή η οποία είναι πάντοτε σύγχρονη και διαχρονική και αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα και αναδεικνύει όλα τα προβλήματα των τηλεθεατών που τηλεφωνούν σε αυτό το έγκυρο και έγκριτο κανάλι που ακούγεται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό μέσα από τα διαδίκτυα και μέσα από τα ίντερνετ. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε και εσάς αλλά και τους καλεσμένους μας και να δώσουμε την έμφαση που πρέπει να δώσουμε στα προβλήματα τα κοινωνικά, τα πολιτικά, τα εργασιακά και όλα αυτά τα οποία καθημερινά αντιμετωπίζουμε σαν καθημερινοί πολίτες, στην καθημερινότητα, στις δουλειές μας, στις αγωνίες μας, στα προβλήματά μας, στις αυξήσεις των ειδών, στα σούπερ μάρκετ. Φτάσαμε σε πολλά σημεία τέτοια τα οποία δεν ξέρουμε τελικά τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Να καλημερίσω λοιπόν εδώ προς το παρόν τους αγαπητούς φίλους. Θα αρχίσω βέβαια από την αγαπητή μου την Κατερίνα την Μαντέλη, να αρχίσω από τον Νίκο τον Γεωργιάδη, από τον Στέλιο τον Καλιανιώτη, από τον Βαγγέλη στη Ροή, από τον Νίκο τον Λιάτσικα, από τον άλλο Νίκο, από τη Σούλα, από όλο το επιτελείο, φίλο μου τον Ηρακλή τον Κισανδράκη, την Ηρώτη Κισανδράκη, όλο το επιτελείο που είναι εδώ πέρα για την εκπομπή αυτή, την Κατερίνα την Γριλάκη και όλους αυτούς τους φίλους που είναι δίπλα μας. Κοντά μας βέβαια σήμερα, τον οποίο θα το παρουσιάσω τώρα, δεν έχει σημασία γιατί είναι φίλος μου αγαπητός και είναι και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, θα μας τα πει αυτός. Είναι ο αγαπητός και μη εξαιρετέως Μπάμπης Καούκης. Γεια σας κύριε Καούκη, καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι καλά, δόξα εδώ, καλησπέρα. Τιμή μου να είμαι δίπλα σε αγωνιστές, γιατί πλέον πρέπει και ο κόσμος να αγωνίζεται και να καταλαβαίνει και να διαλέγει τους ανθρώπους που πραγματικά αγωνίζονται για την καθημερινότητα. Έτσι, και αυτούς θα πρέπει να προτείνει και να προωθεί. Να πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Ερντογάν προκήρυξε τις εκλογές του για τις 14 Μαΐου, προεδρικές και βουλευτικές. Ήθελε να μιμηθεί και να αντιγράψει τον Μεντερές που το 1950 έκανε τις εκλογές και σάρωσε, όπως ο ίδιος λέει. Το ίδιο έκανε και αυτός και νομίζω ότι θα σαρώσει. Αλλά σύμφωνα με τις στατιστικές, ο κύριος Ερντογάν είναι τρίτος στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Από εκεί πέρα, τι τετύπια, τι μηχανισμούς θα χρησιμοποιήσει και θα εργαλειοποιήσει και θα κινητοποιήσει για να πάρει τις εκλογές, δεν θέλει να τις πάρει, όπως λένε οι πληροφορίες μας και από διπλωματικούς και δημοσιογραφικούς και πολιτικούς κύκλους. Θέλει σόν και καλά να πάρει τις εκλογές και θα τις πάρει, λένε ο Ερντογάν, με τους δικούς του τρόπους τους οποίους θα χρησιμοποιήσει. Πέραν αυτού, σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, θα μας τα πει ο κύριος Μπάμπης Καούκης, βέβαια, γιατί είναι οικονομολόγος και ειδικός αυτά. Έδωσε και μια συνέντευξη ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στις 12.30 ώρα που μίλησε για τις συντάξεις, μίλησε για την απαλλαγή φόρων και πολλά άλλα πράγματα. Θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά και από άλλα θέματα τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Ένα άλλο θέμα το οποίο πραγματικά απασχολεί την κοινή γνώμη είναι αυτό το παιδάκι το οποίο δεν θάφτηκε και ευτυχώς κανένα παιδάκι δεν θάφτηκε τότε με τους 38 που βρέθηκαν εκεί στα σύνορα σε μια νησίδα στον Εύρο και το έκαναν σημαία από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και όλη η Ελλάδα βουά! Το κάνατε σημαία ότι πραγματικά οι Έλληνες κρύψανε, η ελληνική κυβέρνηση, οι αρμόδιες υπηρεσίες, οτιδήποτε, κρύψανε ένα παιδάκι το οποίο το θάψανε, λέει, σε κάποια νησίδα εκεί στον Εύρο. Το διέψευσε το Σπίγκελ, το οποίο το ανέδειξε. Το διέψευσαν και ακόμα και οι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα με μια συνέντευξη που δώσανε στην Καθημερινή και λένε ήταν στημένο όλο και μακιγιαρισμένο όλο. Και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος το είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ το είχαν κάνει σημαία. Και εκτέθηκε η Ελλάδα μας, δυσφημίστηκε η χώρα μας, συκοφαντήθηκε η χώρα μας από τον κύριο Τσίπρα, αλλά δεν βγαίνει τώρα να πει ένα παιδιά συγγνώμη. Έχει εξαφανιστεί όπως λένε όλοι, ακόμα και από το ΣΥΡΙΖΑ μίλησα με στελέχη. Μου λένε δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτεται να πει και τι να κάνει. Ήταν μια γκάφα μας. Διότι την γκάφα πρέπει να την αποκαταστήσουμε. Όπως θέλουμε να αποκαθιστούμε και γκάφες δικές μας και πρέπει να διορθώνονται μέσα από τα μίντια οτιδήποτε, έτσι αυτή η γκάφα. Γιατί μιλάμε για εθνικό θέμα. Το οποίο πήρε διαστάσεις. Και το Σπίγκερ, το περιοδικό το γερμανικό, το ανακάλεσε. Το ανακάλεσαν και πολλοί άλλοι και μια συνέντευξη που έδωσε ένα από τα μέλη εκεί πέρα τη Επιτροπή τη ΜΚΙΟ οτιδήποτε και άλλοι που ήταν μέσα στον Εύρο τότε με του 38, είπε παιδιά. Ήταν σκηνοθετημένο και δυσφημίστηκε η Ελλάδα και το εκμεταλλεύτηκαν οι Τούρκοι και το έβγαζαν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα διεθνή φόρα και στον ΟΗΕ και παντού και στο ΝΑΤΟ. Να η Ελλάδα τι κάνει. Αλλά ήταν fake news. Αλλά δεν βγαίνουν δυστυχώς. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα και χθες ή προχθές οτιδήποτε. Είναι νάνοι και δειλοί. Όποιοι και είναι αυτοί λέγονται Κανελάκηδες, Καούκηδες, Τσίπριδες, Μητσοτάκηδες, Παπαντρέιδες, Σαμαράδες, Καραμαλίδες. Είναι νάνοι αν δεν αναλάβαν τις ευθύνες τους για αυτά που γίνονται. Αν είναι πραγματικότητα, να το στηρίξω κι εγώ. Να πω κύριε Μητσοτάκη, μην το κρύβεται, είναι πραγματικότητα. Ο κύριος Τσίπρας έχει δίκιο. Αλλά εδώ δεν έχει δίκιο πουθενά και δεν βγαίνει λοιπόν να διαψεύσει. Και είναι κρίμα να δυσφημούμε την Ελλάδα, να συκοφαντούμε τη χώρα μας, σε ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό και στο προσφυγικό, το οποίο είναι ευαίσθητο. Και όλοι θέλουμε να στηρίξουμε τους φίλους μας, τους συνανθρώπους μας, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, να τους δώσουμε ένα μέρος να ζήσουν. Θέλουν να πάνε στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκές χώρες, να πάνε όπου θέλουν να πάνε. Αλλά μην δυσφημούμε έτσι αυτή τη χώρα μας. Όπως τις δυσφημούμε και με τις υποκλοπές με το φλόρο. Συνέχεια υποκλοπές με το φλόρο, είναι αρχηγός του ΓΕΘΑ και συνέχεια ασχολούμαστε με αυτόν. Και οι Τούρκοι απέναντι, ανά πάσα στιγμή σου λέει θα έρθω νύχτα. Και εμείς ασχολούμαστε με το φλόρο. Αυτή είναι η αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα. Κύριε Τσίπρα μου,
Συγγνώμη λοιπόν που περνάω. Τότε κατεβαίνω στους δρόμους στην Αθηνά, στην Ερμού, στην Σοφοκλέους, οπουδήποτε και με σταματάνε και μου λένε για όνομα του Θεού, πού πάμε. Πού πάμε, γιατί αυτή η χώρα εκτίθεται έτσι. Γιατί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης λειτουργεί έτσι. Τι θέλει να κάνει. Λοιπόν, απαντήστε κύριε Τσίπρα. Ελάτε και εδώ στο στούντιο, στο Blue Sky, μαζί με τον φίλο μου τον Πάπη τον Καούκι. Ελάτε εδώ να μιλήσουμε. Εφόλης της ύλης, ανοιχτά. Διάλογος ανοιχτά. Και όπου είμαι λάθος, να με διαψεύσετε. Αν πει κανελάκι, με συκοφαντής για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Και θα ζητήσω συγγνώμη. Δημόσια κύριε Τσίπρα μου. Έτσι είναι οι μάγκες. Να το πω έτσι, συγγνώμη για την έκφραση. Υπάρχει ένα τραγούδι. Οι μάγκες λέει δεν υπάρχουν πια, αλλά υπάρχουν μάγκες όμως. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα... γιατί είναι εθνικά θέματα. Και από τη στιγμή που είναι εθνικά θέματα, δεν είναι της περιφέρειας, δεν είναι της γειτονιάς. Που πάμε και λέμε, α, θα αυξήσουμε τους μισθούς. Ποιους μισθούς να αυξήσεις, κύριε Τσίπρα. Είπες λοιπόν πριν γίνεις πρωθυπουργός, θα φτάσεις στους μισθούς 751 ευρώ. Και τώρα λες να τους κάνεις 800. Αφού δεν έκανες 751, τώρα θα κάνεις 801. Για όνομα του Θεού της Παναγίας. Φωνάζουν, μας καταργήσετε το ΕΚΑΣ. Κύριε κύριο Μητσοτάκη, μετά να λέει λοιπόν θα δώσει συντάξεις, θα δώσει τα αναδρομικά στους συνταξιούχους. Πού τα αναδρομικά, κύριε Μητσοτάκη. Αν μας τα πει ο κύριος Καούκης, βέβαια. Να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είναι κρίμα να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είναι κρίμα. Θέλουμε να γίνουμε πρωθυπουργοί, θέλουμε να πάρουμε ποσοστά οτιδήποτε. Αλλά όχι σε αυτό το βαθμό. Να λέμε κάποια πράγματα τα οποία όλα δεν γίνονται. Όλα δεν γίνονται. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ούτε υπεράνω των πάντων και πρέπει να γίνονται όλα. Ούτε αισιόδοξο είμαι για όλα. Αλλά ούτε και θέλω να λέω ότι όλα πρέπει να γίνουν. Από τα 10 που θα πει ο κύριος Κανελάκης όταν είναι υποψήφιος, ας γίνουν τα 5, ρε παιδί μου. Ας γίνουν τα 4, ας γίνει κάτι. Αλλά μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και εδώ τα εθνικά θέματα και με το παιδί αυτό το οποίο έκανε το γύρο του κόσμου ότι η Ελλάδα κρύβει το θάνατο μιας μικρής κοπέλας η οποία ήταν ανύπαρκτη, ήταν ευθυεσιδωμένη και ήταν στημένο όλο και δεν βγαίνει τώρα να το ανακαλύψουν. Λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα. Μετά ας πάμε λοιπόν και σε άλλα θέματα τα οποία είναι σε γκρεμότητα και είναι στα δικαστήρια. Είναι ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Είναι, πού είναι το Νοβάρτης. Πού είναι τόσα σκάνδαλα που έχουν βγει, δεν έχει βγει τίποτα στην επιφάνεια. Είναι το Μάτι, το δικαστήριο. Η τραγική ιστορία με το Μάτι που έγινε τότε με 102 νεκροί. Είναι στα δικαστήρια. Λοιπόν, από εκεί πέρα, πού είναι με τις, και με τις υποκλοπές πάλι. Τι γίνεται, υπάρχουν υποκλοπές, δεν υπάρχουν υποκλοπές. Και δεν πάνε λοιπόν να ζητήσουν αν παρακολουθούνταν ή όχι. Και με το δικαστήριο με το Μάτι. Ακούτε εκεί πέρα στο δικαστήριο με την πυρκαγιά 102 άτομα, 104 πώς ήταν, βρήκα τραγικό θάνατο. Γίνονται τα δικαστήρια και ακούτε κάτι τραγικές περιγραφές και τρελαίνεσαι, λες έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Πού είναι αυτά. Αυτά φύγανε, τα ξεχάσαμε και μιλάμε τώρα για τις ντομάτες και τα αγκούρια και τις πιπεριές, κύριε Τσίπρα μου. Και πάμε στις γειτονιές και το παίζουμε ως ουσίας του κόσμου ενώ από πίσω. Υπάρχει λοιπόν το μεγάλο φιάσκο. Όχι, όχι, για κάθε πολιτικό όχι. Είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε λέγεται Τσίπρας, είτε λέγεται Παπαντρέου, είτε λέγεται Σαμαράς, είτε λέγεται Καραμαλής. Δεν προσκυνάει κανένα το κανάλι αυτό. Είναι έτοιμο και γι' αυτό το αγαπάνε και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι και οι επιχειρηματίες το αγαπάνε αυτό το κανάλι. Διότι έχει εγκυρότητα, έχει ευθύτητα και έχει γενναιότητα να λέει τα πράγματα με το όνομά του. Και όπου κάνουμε λάθος, εδώ είμαστε στον αέρα ή να ζητήσουμε συγγνώμη ή να μας επιβεβαιωθούν για τις πληροφορίες που έχουμε. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει αυτό το παιχνίδι με την αντιπολίτευση. Πρέπει ο κύριος Τσίπρας να καταλάβει ότι είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και διετέλεσε και 4,5 χρόνια πρωθυπουργός. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω. Και εγώ τον στήριξα. Το λέω και αυτό. Στις πρώτες εκλογές τον στήριξα. Δεν το κρύβω. Αλλά τέτοια φούσκα. Πού να φανταστώ θα αποδειχθεί τέτοια φούσκα να μου. Ακόμα και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το λένε κάθε μέρα. Ακόμα και οποιοδήποτε άλλη. Και ο κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε πολλά πράγματα. Άλλα από αυτά έκανε, άλλα δεν έκανε. Πού είναι οι συντάξεις, πού είναι οι αυξήσεις. Λέει ότι θα τα κάνει τώρα με το νέο χρόνο. Θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα. Πάντως για το. Λοιπόν, πάμε τώρα στον αγαπητό μου κύριο Μπάμπη Καούκη να μας μιλήσει για όλα αυτά τα θέματα. Να πούμε δύο κουβέντες για το μεταναστευτικό. Έτσι. Είναι ένα θέμα το οποίο okay, και θέλει μεγάλη προσοχή. Και μην ξεχνάμε. Γιατί δυστυχώς ξεχνάμε, σαν λαός, τι έγινε το 2015 και 2016. Όταν ανέλαβε, αν θυμάστε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θυμάστε που δεν υπήρχαν σύνορα, θυμάστε πώς αντιδρούσε για το φράχτη στον Εύρο, θυμάστε όλες αυτές τις ΜΚΟ που ιδρυθήκανε ταυτόχρονα με το ΣΥΡΙΖΑ όταν ήρθε στην εξουσία και περιμένανε τους μετανάστες από την απέναντι πλευρά, πώς τους διοχετεύανε και τι διαχείριση έγινε. Αν θυμάστε και την κυρία Τασία που λέει ερχόντουσαν και εξαφανίζονται. Ήταν δηλαδή πολλά τα λάθη και αυτές τις ΜΚΟ δεν τις έλεξε ποτέ κανένας εις βάθος. Ποιοι ήταν. Το 2020 λοιπόν ήρθε η κυβέρνηση, τώρα η σημερινή κυβέρνηση. Ούτε και έκανε το μετρό. Όχι, ξεκινήσανε. Έλεγε στο σημείο να πει: Ελάτε εδώ, ΜΚΟ, ποιοι είστε. Ξεκίνησε. Έκανε το φράκτη που είπε ο κ. Τσίπρας έφερε αντίρρηση. Πού έφερε αντίρρηση, εδώ είναι σύνορα. Αυτό λέω. Το 2020 λοιπόν η σημερινή κυβέρνηση έκανε το μητρό το οποίο βλέπουμε πλέον μέσα στις ΜΚΟ, στο καταστατικό του, ποια είναι τα αντρετικά μέλη και ποιοι είναι θελοντές. Ποιοι είναι οι ακτιβιστές τέλος πάντων που ενσωματώνονται με τις ΜΚΟ. Το 2020 έγινε αυτό. Αυτοί λοιπόν που είχαν από το 2015 έως
το 19 δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, ούτε ξέραμε ποιοι ήταν από πίσω, ούτε ξέραμε ποιοι διαχειριζόντουσαν, ούτε ακόμα και τα κονδύλια τα οποία ήταν πάρα πολλά, τα κονδύλια τα οποία λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους μετανάστες, τα οποία τα διαχειρίστηκαν οι ΜΚΟ και όχι το κράτος. Δεν ξέραμε πού πήγανε και πώς πήγανε και πώς διοχετευτήκανε και ποιοι πλουτίσανε. Ναι. Αν θυμάστε τότε στην κυβέρνηση και Καμένου, γιατί ήταν και ο Καμένος τότε, αν θυμάστε. Ο Καμένος διόρισε πρωθυπουργό τον Τσίπρα, κύριε συνάδελφε. Ποιος τον διόρισε? Εγώ τον διόρισα. Δεν πήρε πλειοψηφία για να κάνει όπως έκανε αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης. Πήρε ένα 36%, δεν έκανε κυβέρνηση. Πήγε ο ακροδεξιός, ο οποίος κατηγορεί τώρα τους ακροδεξιούς, και τον στήριξε και έγινε κυβέρνηση, έγινε πρωθυπουργός. Αφού έγινε πρωθυπουργός, κύριε Τσίπρα. Και τον έκανε και υπουργό Εθνικής Άμυνας να πάρει τις μίζες από τι λένε. Εγώ δεν έχω στοιχεία. Ούτε εγώ στοιχεία. Εγώ λέω μεταφέρω πληροφορίες. Χριστώ συγγνώμη αν κάνω λάθος ή οτιδήποτε, αλλά έχω το θάρρος να πω συγγνώμη. Αλλά λέει ο κόσμος, πήρε το Υπουργείο, έθεσε σαν βασική προϋπόθεση στον κύριο Τσίπρα, θα μου δώσει το Υπουργείο Διεθνής Άμυνας για να σε κάνω την πρωθυπουργό. Πάρτα όλα, του λέει Τσίπρας, προκειμένου να γίνει πρωθυπουργός. Έγινε πρωθυπουργός, τι έγινε? Ναι, αλλά... Πείτε μου εσείς τι έγινε. Εγώ για το μεταναστευτικό όμως που αναφερθήκατε, εκεί έχω επικεντρωθεί εγώ τώρα και αναφέρω τι είχε γίνει τότε με τις ΜΚΟ και τους ακτιβιστές, τους ξένους που είχαν καταλάβει τα ελληνικά παράλια και περιμέναν τους μετανάστες και γινόταν ένα αλυσβερίς τότε, αν θυμάστε. Και πολύ καλά. Έτσι, πάρα πολύ καλά. Και δεν πρέπει να το ξεχνάει ο κόσμος. Λοιπόν, αυτά είναι ευαίσθητα θέματα, είναι εθνικά θέματα. Έχουμε ένα Τούρκο απέναντι, όπως είπατε, ο οποίος κάθε μέρα απειλεί. Βέβαια, φωνάζει, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά εγώ τι φοβάμαι? Φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει εύκολα ένα ατύχημα από ένα θερμοκέφαλο Τούρκο που μπορεί να πέσει πάνω σε μια δικιά μας φρεγάτα, ή έναν άλλο θερμοκέφαλο Τούρκο που μπορεί να χτυπήσει ένα δικό μας αεροπλάνο στον αέρα. Γιατί εμείς όντως τα φυλάττουμε τα σύνορα, γιατί υπάρχουν σύνορα και το λιμενικό μας και το πολεμικό ναυτικό και η ελληνική αεροπορία είναι εκεί κάθε μέρα. Και συγχαρητήρια έτσι σε όλους αυτούς τους άνδρες που είναι το ηθικό πολύ ψηλό και είναι εκεί κάθε μέρα και φυλάνε τα σύνορά μας. Είναι το ηθικό υψηλό, όπως πολύ σωστά λες, και ο κύριος Τσίπρας το οικονομεύει. Με το να λέει παρακολουθεί τον κύριο τον Φλόρο και ο κύριος Φλόρος, και ενώ οι Τούρκοι απέναντι παραμονεύουν και περιμένουν, εμείς υπονομεύουμε τις ένοπλες δυνάμεις. Γιατί, για ποιο λόγο? Για εντυπωσιασμούς και για τις παρακολουθήσεις, και δεν παίρνουμε στην ουσία εδώ πέρα που είναι το παιδάκι, το 7χρονο, το οποίο δεν υπήρχε, ήταν σκηνοθετημένο και εξέθεσαν την Ελλάδα και δεν μιλάει κανένα, κύριε Καγούκη. Παρακαλώ. Αυτά είναι, γι' αυτό δηλαδή είναι μικροπολιτικές αυτές και είναι πραγματικά. Είναι επικίνδυνα για τη χώρα μας, για την Ελλάδα μας, για την πατρίδα μας. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα μας. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν πρέπει δηλαδή να τα σοπεδώνουμε όλα για μία ψήφο παραπάνω, για να βγούμε κυβέρνηση που δεν θα βγει με όλα αυτά που κάνει. Έτσι, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω και ίσως έχουν και είναι αφελείς, δεν ξέρω, έχουν άγνοια ή... πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Ανευθυνότητα είναι και θέλω να δημιουργούν εντυπώσεις. Να μου στέλνει μήνυμα εδώ πέρα. Πολύ καλά κάνετε και προτείνετε, κύριε Κανελάκη, να έρθει ο κύριος Τσίπρας στο κανάλι, στο Blue Sky, και να τα πείτε όλα έξω από τα δόντια στον αέρα. Ας έρθει ο κύριος Τσίπρας. Πολύ σωστά το λέτε. Το είπαμε και το επαναλαμβάνουμε. Ας έρθει όποτε θέλει ο κύριος Τσίπρας εδώ πέρα να μιλήσουμε ανοιχτά και όμορφα και ωραία και να δεχθεί και ερωτήσεις από όλους τους τηλεθεατές. Είτε θετικά είτε αρνητικά, όμορφα και ωραία, ρεαλιστικά και αντικειμενικά και χωρίς μεροληψίες και χωρίς ιδεολειψίες και οτιδήποτε. Να έρθει εδώ πέρα ο κύριος Τσίπρας να μιλήσουμε. Να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό, στους τηλεθεατές, αγαπητοί μου φίλοι, ή κάναμε λάθος ή το στηρίζουμε ακόμα διότι έχουμε αυτά τα στοιχεία. Δεν αποκλείουμε τίποτα. Ας έρθει ο κύριος Τσίπρας ή ο κάθε Τσίπρας, ο κάθε πολιτικός αρχηγός. Εδώ είναι το Blue Sky. Εδώ είναι το Βήμα. Εδώ είναι η εκπομπή μας, ραντεβού με την επικαιρότητα. Όποτε θέλετε, και ο φίλος μου Μπάμπης ο Καούκης να είναι εδώ, να έρθει να κάνουμε μια ώρα κουβέντα. Αυτό σημαίνει επαφή με το λαό και επικοινωνία με το λαό και την αλήθεια προς το λαό. Το να κρυβόμαστε και να κάνουμε δηλωσούλες πίσω από τα παραβάν και πίσω από τα αυτά δεν λέει τίποτα. Εδώ, στον αέρα, όλα όπως τα λέμε κι εμείς. Από εκεί πέρα κρινόμαστε και κρίνονται, κύριε Καούκη. Έτσι ακριβώς αυτά ήθελα εγώ να πω για το μεταναστευτικό, και μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει φοβερά βήματα από το Υπουργείο Εξωτερικών και με την ΑΟΣ με την Ιταλία και με την συμφωνία με το Ισραήλ και τη συμφωνία με την Αίγυπτο και τη συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη συμφωνία με την Αμερική, που πραγματικά βλέπετε εδώ ότι έχουμε στρατιές Αμερικάνων, οι οποίες αυτό δείχνει και ένα κύρος, αλλά δείχνει και στις περιοχές που είναι, υπάρχει και οικονομία η οποία έχει και άνθηση. Και πραγματικά βλέπετε και ο Τούρκος μιλάει, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Απλώς μιλάει για εσωτερική κατανάλωση πλέον και μόνο. Ωραία. Έχουμε μια σοβαρή χώρα, έχουμε πλέον ένα σοβαρό Υπουργείο Εξωτερικών που κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει να την κάνει και εκθέτει τον Τούρκο και διεθνώς σέβεται όλες τις συμφωνίες, αλλά και διεθνώς τη χώρα μας την έχει πάει εκεί που πρέπει να την έχει πάει, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε περήφανοι όλοι οι Έλληνες, ανεξάρτητα σε ποιο χώρο ανήκουν.
Ένα άλλο μήνυμα, αγαπητέ κύριε Καούγη, που έρχεται για τον κύριο Τσίπρα. Λυπάμαι πάρα πολύ που αναφέρεται στον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, λένε εδώ πέρα. Εδώ υπάρχουν, λέει, τα σκάνδαλα με το θέμα του Καλογρίτσα. Πηγαίνανε εκατομμύρια, όπως είπε η ιδιαίτερα του, η γραμματέα του τέλος πάντων, κύριο Καλογρίτσα, κυρία Διαμαντή. Πηγαίνανε εκατομμύρια, λέει η κυρία, στο κατέθεσε. Και το κατέθεσε. Δεν έχει σημασία αν έχει μηνυθεί. Αν έχει σημασία αν έχει μηνυθεί. Κατέθεσε στο δικαστήριο, λοιπόν, ότι πηγαίνανε εκατομμύρια στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα από τη μήνυση που κατατέθηκε, σαφώς κατά και καλά κάνει και κατέθεσε μήνυση από το ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε στο δικαστήριο τι θα αποδειχτεί. Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο αφελής η κυρία Διαμαντή, η γραμματέα τόσα χρόνια, 30 χρόνια από ό,τι λέει, του κυρίου Καλογρίτσα, να βγει με τέτοια αφέλεια και να πει ότι έδινα εκατομμύρια από τον κύριο Καλογρίτσα στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΣΥΡΙΖΑ οτιδήποτε. Και δεν βγαίνει ο κύριο Τσίπρα να το διαψεύσει ή να το επιβεβαιώσει, να πήρε παιδιά, αλλά εδώ. Κάναμε μήνυση, ναι. Να δούμε στα δικαστήρια τι θα γίνει. Αλλά από εκεί πέρα δεν φτάνει μόνο η μήνυση. Να πει κυρία Διαμαντή, φέρτε μας τώρα τα στοιχεία. Θα πάμε στα δικαστήρια της αλλιώς. Αλλά φέρτε τα στοιχεία, τα βγάλουμε στον αέρα τώρα. Πότε πήραμε τα εκατομμύρια, ποιος τα πήρε, ποιος τα έφερε, οτιδήποτε. Και εδώ κοφεύουν. Και εδώ κρύβονται. Και εδώ πίσω από το παραβάν. Οποιοδήποτε είναι αυτό, είτε Τσίπρας είναι, είτε Μητσοτάκης είναι, είτε Καραμαλής είναι, είτε Παπανδρέου είναι, είτε οποιοδήποτε Ασαμαράς είναι. Να μην κρύβεστε. Είστε πρωθυπουργοί εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό και δεν πρέπει να κρύβεστε όταν γίνονται αποκαλύψεις βάρος σας. Του κόμματός σας ή και εσάς προσωπικά, κύριοι πρωθυπουργοί, κύριοι αρχηγοί των κομμάτων, οτιδήποτε. Ο ελληνικός λαός θέλει διαφάνεια, θέλει την αλήθεια και πεινάει ο ελληνικός λαός. Και τώρα για μια συνέντευξη, κύριο Μητσοτάκης, τι είπε, κύριε Καούγη μου, για τη συντάξη για τον κόσμο και για τη φορολαπαραγή, τι είπε. Κατά κοινή, θα έχουμε τώρα μέσα σε επόμενη εβδομάδα το 7,75% την αύξηση των συντάξεων, έτσι, για άλλους συνταξιούχους, για την κύρια σύνταξη, αυτοί που έχουν εκδοθεί συντάξει από το 22 και πριν. Επίσης, εξετάζει και για το Πάσχα. Νέο επίδομα. Και μην ξεχνάμε ότι και το 250 που έδωσε τώρα τα Χριστούγεννα ουσιαστικά είναι ένα δώρο. Δηλαδή έχει αυξηθεί το εισόδημα. Θα τα δώσει όμως, κύριε Καούγη, θα τα δώσει το Πάσχα. Λέει 250 με 300 ευρώ. Θα τα δώσει γιατί ο Κοσμάκης και μία ένα ευρώ. Πεινάει σήμερα ο Κοσμάκης. Εμένα το πείτε. Εγώ στο δυτικό τομέα Αθηνών ξέρω. Στην Εκάλη. Μα σα εκτιμούν και σα αγαπάνε γιατί είστε ευθύ τύπο. Γι' αυτό και σα τα θέτω, κύριε Καούγη. Γι' αυτό σα αγαπάει ο κόσμος. Εκεί που βλέπω κενά, εγώ ανήκω στο χώρο τη Δημοκρατία, θα είμαι και υποψήφιο στο δυτικό τομέα Αθηνών. Αλλά πέρα από αυτό, εκεί που βλέπω κενά, η δουλειά μου είναι να τα λέω, να τα φωνάζω και να τα ακούει η κυβέρνηση και να τα διορθώνει. Γιατί πολλά... τα 250 τα πήραν όλοι. Υπάρχουν πολλοί που παραπονιούνται, δεν τα πήραν. Εντάξει, βάζουμε ένα όριο δηλαδή. Όπως και, τώρα για το Market Pass που θα ξεκινήσει μέσα στο Φεβρουάριο, που θα ανακουφίσει 3,5 εκατομμύρια δικαιούχους για το Market Pass, το ηλεκτρονικό, αν θέλετε, πρωτοφόλι. Ο φίλος μου ο Γιάννης Κανελάκης, εδώ πέρα από τα χωριά μας. Ο Μπάμπης είναι φίλος μου και θα το βοηθήσω πάρα πολύ στα δυτικά. Ορίστε, ο κόσμος βλέπει. Να είναι καλά. Να είστε καλά, κύριε Αργυρογέννη. Να πούμε και το Market Pass, το οποίο θα ξεκινήσει τώρα, θα ανακουφίσει 3,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, γιατί τόσο αφορά. Και εκεί έχουν βάλει ένα όριο 16.000 ευρώ και 24.000 ευρώ για τον άγαμο. Εντάξει, τώρα αν έχει ο όριος 24,001, θα είναι εκτός. Κάποια στιγμή θα υπάρχει ένα όριο. Δηλαδή πάντα θα διοικηθεί κάποιος. Αλλά εδώ μιλάμε για 3,5 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγοι. Και να κοιτάξουμε και τα χωριά μας. Κύριε Μπάμπη μου γλυκέ, όπως ξέρεις, τα χωριά μας έχουν ρημώσει. Εγώ με το Βούτσι Κορτινίας της Αρκαδίας και άλλα χωριά δίπλα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουν ρημώσει, έχουν μείνει γυροκομεία ούτε και γέρι που πεθαίνουν, δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε σκυλιά, ούτε γατιά, ούτε τίποτα. Ούτε δρόμοι, ούτε νοσοκομεία, ούτε κέντρα υγείας, ούτε ειρηνοδικεία, ούτε σχολεία, οτιδήποτε. Πού θα πάει η Ελλάδα? Θα είναι το Κολωνάκι, η Μύκονος και τα βόρεια προάστια Ελλάδα, αγαπητέ μου κύριε Καούκη, σας το λέω γιατί είστε στα δυτικά προάστια και αφουγκράζεστε τα προβλήματα του Κοσμάκη, του λαού, του πραγματικού λαού. Όσο ανοίγουν οι δρόμοι, δηλαδή όσο γίνεται η μετάβαση πιο εύκολα, δηλαδή τώρα βλέπετε Πύργος Πάτρα, τώρα θα ξεκινήσει. Ενώ μιλάμε ένα έργο 20ετία που το περιμένουμε. Έτσι, θα ξεκινήσει τώρα. Και τι θα δούμε τώρα εκεί, θα δούμε Πάτρα Πύργο, ας πούμε, παράδειγμα χάρη σε μισή ώρα. Άρα σημαίνει ότι όλα τα χωριά εκεί θα έχουν πρόσβαση και στη μία πόλη και στην άλλη πόλη πολύ γρήγορα, αλλά δεν θα τους ενδιαφέρει να φύγουν από την πόλη τους. Και αν πραγματικά μετανοώ ΕΣΠΑ τώρα, το οποίο θα είναι πολύ μεγάλο, σύντομα το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλάμε τώρα για 92 δις. Τα 92 δις είναι επί δύο φορές επάνω, 2 συν 92. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι καπιταλιστικό το σύστημα. Δηλαδή πρέπει να δώσεις για να πάρεις. Άρα οι επενδυτές λοιπόν που θα επενδύσουν θα βάλουν και από την τσέπη τους χρήματα. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν θα πέσουν στην αγορά. Όλα αυτά λοιπόν θα έχει και για τον αγροτικό τομέα πάρα πολλά προγράμματα και για μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, κάποιος που έχει ένα οικόπεδο παραθαλάσσιο για 6 μεζονετούλες που θα μπορεί να τον νοικιάζει σε τουρίστες και δεν θα χρειάζεται προσωπικό ούτε ρεσεψιόν. Δηλαδή όλα αυτά θα δημιουργήσουν κλίμα στο να μην φεύγει ο πολίτης, ο, ο, ο,
ο Έλληνας πολίτης από την επαρχία και να έρχεται στην Αθήνα ή στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν πρέπει να δώσουν να κίνητρα, αγαπητέ κύριε Καούκη. Κίνητρα. Ερήμωση η Ελλάδα, ερήμωση η επαρχία, ερήμωση η περιφέρεια. Δεν πρέπει να είναι γεμάτη ζωή και καλλιέργειες και να καλλιεργούμε τα πάντα, να τα φέρουμε απ' έξω από την Αργεντινή, οπουδήποτε αλλού. Δεν έχει σημασία από πού έρχονται τα προϊόντα εδώ πέρα και τα πληρώνουμε και πανάκριβα και μέσα στα σούπερ μάρκετ. Ξέρετε τι κάνετε, το ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, ο κύριος υπουργός, οποιοδήποτε είναι αυτός, ή οι σούπερ μάρκετ ιδιοκτήτες, οι προμηθευτές, μειώνουν την ποσότητα του είδους για να μειωθεί δίθεν η τιμή, αλλά μειώνουν και την ποσότητα ταυτόχρονα. Ναι, υποχρεωμένοι όμως να γράφουν ακριβώς τι λέει. Τότε ποια είναι η έκπτωση. Δεν υπάρχει εκεί έκπτωση. Εντάξει, κοροϊδευόμαστε. Μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν. Πάει ο άλλος, τα ακούω κάθε μέρα που μιλάνε και στον δρόμο σταματάνε. Πάω να ψωνίσω κύριε Καλάκη, αυτό λέει και κύριε Καούκη. Πάω να ψωνίσω τα μακαρόνια, την ντομάτα, οτιδήποτε. Έχει την ίδια τιμή οτιδήποτε, αλλά έχει μειωθεί και η ποσότητα. Τότε λοιπόν ποια είναι η έκπτωση και ποια προσφορά στον Έλληνα καταναλωτή. Αντί να σου βάλει το κεσεδάκι, α πούμε, μισό 500 γραμμάρια, σου βάζει 400 γραμμάρια. Αλλά πρέπει να δει την τιμή του κιλού. Αν δεν δει την τιμή του κιλού, εκεί είναι παραπλάνηση. Γι' αυτό θα πρέπει εκεί ο ελεκτικό μηχανισμό να το προσέχει και να το παρατηρεί, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν τιμές σε όλα τα προϊόντα πάνω, να έχουν αναγραφή και να λέει και ακριβώς την ποσότητα. Το άλλο που θα πρέπει να κοιτάξει πλέον η κυβέρνηση, και εγώ το λέω, είναι το δημογραφικό. Έτσι, μπράβο, έχουμε σωστό, μεγάλο πρόβλημα, πάσχουμε. Θα πω εδώ ένα μπράβο στην κυβέρνηση για το πρόγραμμα Στέγη, το οποίο βγάζει για τα νέα ζευγάρια. Για τα δάνεια. Βεβαίως, για θανάτωκο δάνειο. Μέχρι τρία παιδιά, από πάνω από τρία παιδιά θανάτωκο. Όχι, εντάξει, και το άλλο θα είναι 0,01, 1% δηλαδή. 1%. Θα μου βγάλετε και εμένα ένα τέτοιο, κύριε Καούκη, θα μου βγάλετε και εμένα. Τώρα θα σα κάνω 39 χρόνια, είστε 41. Αν είστε σε 39, θα σα το κάνω. Περάστε τώρα το. Και εμένα και την κυρία Μαντέλη, να βγάλετε. Το όριο ηλικία είναι 41. Η κυρία Μαντέλη δυστυχώς είναι 40 χρονών, οπότε πέρασε ένα χρόνο το. Είναι μέχρι 39 χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό το δημογραφικό, αλλά και εκεί που θα πρέπει να ρίξουν βάρος το δημογραφικό είναι για την Ορεστιάδα, είναι για τον Εύρο. Εκεί θα πρέπει να δώσουν σοβαρά κίνητρα να μην φεύγουν νέοι από εκεί. Να δημιουργήσουν εκεί μονάδες, να δώσουν επιδοτήσεις, να γίνουν εκεί βιομηχανικές ζώνες, να δώσουν επιδοτήσεις για τον αγροτουρισμό, να δώσουν επιδοτήσεις για τον αγροτικό τομέα και να επιδοτούν την τρίτεχνη και πολύτεχνη οικογένεια περισσότερο σε αυτές τις περιοχές, να μην φεύγει ο κόσμος από εκεί, να μην φεύγουν τα νέα παιδιά από εκεί, να μην πηγαίνουν αλλού. Γιατί εκεί χρειαζόμαστε να είμαστε πολύ ενισχυμένοι με το ελληνικό στοιχείο. Γιατί θα λιωθούμε. Γιατί στο με σημείο... αυτά τα λάθη που έκανε ο Τσίπρας πριν, που σας είπα, με το μεταναστευτικό, που αθρώα ούτε ξέραμε πώς μπαίνανε και γιατί μπαίνανε και πού κατασταθήκανε, θα έχουμε σε ορισμένα σημεία της χώρας, με την πληθυσμιακή ανακατανομή, να υπερτερήσουν κάποια στιγμή αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν ξέρουμε από πού ήρθαν, τι είναι και τι πρεσβεύουν. Είναι δυνατόν αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό, ειδικά σε αυτά τα σημεία που σας είπα, Ορεστιάδα, Εύρο κλπ. Είναι δυνατόν, αγαπητέ κύριε Μπάμπη Καούκη, υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Περιφέρεια Αττικής, να ζητάμε εισαγωγή εργατικών χεριών αντί να είναι η Ελλάδα γεμάτη από τους νέους, να τους έχουν δώσει κίνητρα και να τους έχουν δώσει δουλειές, να είναι αναπτυγμένη η περιφερειά μας και να υπάρχουν και εργάτες? Είναι δυνατόν να φτάνουμε σε αυτό το σημείο να ζητάμε εργάτες από το εξωτερικό? Δηλαδή, τι είμαστε η χώρα, δηλαδή, τι είμαστε εμείς τα καφενεία που αράζουν οι νέοι με τα επιδόματα, κύριε Μπάμπη Καούκη? Δυστυχώς εδώ είναι, τα λάθη έρχονται από πολύ παλιά. Είναι και ο επαγγελματικός προσανατολισμός που δεν υπήρχε ποτέ στα σχολεία μας. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Και δυστυχώς στέλαμε τα παιδιά μας σε σχολές οι οποίες δεν έχουν καμία επαγγελματική ανταπόκριση, με αποτέλεσμα να τελειώνουν τις σχολές τους, να μην ξέρουν τι να κάνουν και να περιμένουν να διοριστούν ή να δουλέψουν πάνω στη σπουδή, σύνα το αντικείμενο το οποίο και έχουν πάρει το πτυχίο τους, που δεν έχει ποτέ ανταπόκριση. Άρα περιμένουν ένα επιδοματάκι και πάνε σε κάτι οχτάμινα, σε κάτι εξάμινα και δώσε επίδομα, οχτάμινο, εξάμινο και δώσε επίδομα. Και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν θα πάρουν και ποτέ σύνταξη τα παιδιά. Δεν μπορούν να φτιάξουν τη ζωή τους. Είναι σε λάθος δρόμο και αυτό θέλει ένα καινούριο επαγγελματικό προσανατολισμό από την αρχή, να ξέρουμε, όπως ήταν πιο παλιά, αν θυμάστε, που σε κόβανε στην πρώτη γυμνασίου, που σε κόβανε στην τρίτη γυμνασίου, που σε κόβανε στην τρίτη λυκείου, στην τρίτη γυμνασίου για να περάσει στο λύκειο και μετά από το λύκειο υπήρχαν οι τεχνικές σχολές. Οπότε χάσαμε τους τεχνίτες, βγάλαμε πολλούς επιστήμονες και χάσαμε και τον δρόμο. Και βλέπουμε τώρα να μην μπορούν εδώ να έχουν επαγγελματική αποκατάσταση, να φύγουν τα παιδιά μας έξω στο εξωτερικό και τώρα εμείς να τα ξαναζητάμε πάλι πίσω και να μην έχουμε και εργατικό προσωπικό. Δηλαδή, τώρα κάτω στην Ηλία και στην Κρήτη που ξέρω, είχε πάει το μεροκάματο για τις ελιές 80 ευρώ και έψαχνε να βρεις τον εργάτη και να του δώσει και 80 ευρώ. Έτσι. Μα ξέρει και το αδερφό μου στο Βούτσι Κορδίνη Αρκαδία που έπαιξε στο φαγητό. Ξέρεις, και άλλοι κάτοικοι στο Βούτσι και στα άλλα χωριά δίπλα. Δεν υπήρχαν εργάτες. Και 80 και 90 ζητάγαν. Που αν καθόταν εκεί οι νέοι, όπως λέτε, και να πάρουν τις ελιές στις δικές τους και των γειτόνων μισακές που λέγαμε παλιά,
θα βγάζανε πολύ περισσότερα και θα βγάζανε και τα χρήματά τους για όλο τον χρόνο. Και έτσι θα μπορούσαν να μείνουν και εκεί. Και να δημιουργήσουν και μια άλλη επιχείρηση. Με έπαιρνε ο αδερφός μου από το χωριό, όπως και άλλοι άνθρωποι βέβαια. Με παίρνει Γιάννη, μου λέει: στείλε μου εργάτες, έχω τόσες ρίζες ελιές, θα πάνε χαμένες. Είναι κρίμα. Άκουσον. Απεγνωσμένη φωνή από τις περιφέρειες της Αρκαδίας, όπως και από την Ήπειρο, από την Δωδεκάνη, οπουδήποτε υπάρχουν ελιές, τέλος πάντων, τη Σπάρτη, οπουδήποτε. Υπάρχουν αυτοί και ένα σε παίρνει και σου λέει: στείλε μου εργάτες. Και πότε βρίσκει εργάτες. Με έπαιρνε ο αδερφός μου από το Βούτσι Κορτινιές Αρκαδίας που είχε κάνει και πρόεδρος από το χωριό και δεν βρίσκω, μου λέει, εργάτες. Όπως και πολλοί άλλοι. Αυτό το φαινόμενο πότε θα συνεχιστεί, κύριε αγαπητέ μου, κύριε Καγούτη. Γι' αυτό και κάναμε τώρα τη συμφωνία, όπως είδατε, με την Αίγυπτο. Να φέρουμε εργάτες, να φέρουμε έτσι για να συμπληρώσουμε εκεί που λείπουμε. Με τον κύριο Παπικαούκη θα συνεχίσουμε, δεν τον αφήσουμε, τον κρατάμε όμοιρο εδώ πέρα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Πάμε σε ένα διάλειμμα που λέει κυρία Κατερίνα, έχει βγάλει το πιστόλι από κάτω κυρία Κατερίνα και με σημαδεύει μαντέλη. Πάμε σε ένα διάλειμμα 2-11-18-60-001. 2-11-18-60-001. Ερχόμαστε σε λίγο και με τον κύριο Παπικαούκη αλλά και με όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές για οποιοδήποτε προβλήματα έχουν απαντήσει ο κύριος Παπικαούκης αλλά και η εκπομπή μας από τα θέματα τα οποία θα βγουν στον αέρα. Να είστε καλά, εκπομπή. Δεν λέω, λέει, τίποτα για το Μητσοτάκη. Δεν κρίνω την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μιλάω για το Μητσοτάκη. Ποιος το είπε αυτό? Όποιος έχει αντίρρηση να έρθει εδώ στο στούντιο, να έρθει εδώ λοιπόν και να μιλήσει. Μιλήσαμε για τα επιδόματα. Έχουμε νέους με τα επιδόματα γιατί δεν έχουμε θέσεις δουλειάς. Έχει ερημώσει η επαρχία. Δεν υπάρχουν συντάξεις. Το σύστημα υγείας έχει προβλήματα. Έχουμε πολλά προβλήματα. Τι άλλο να πούμε για το Μητσοτάκη? Οποιοδήποτε άλλο θέλει να πει για το Μητσοτάκη, εδώ είναι το στούντιο, εδώ είναι η φωνή, εδώ είναι ο Κανελάκης, εδώ είναι η κάμερα, εδώ είναι ο Μπάμπης Καούκης. Λοιπόν, δεν θέλω αντιρρήσεις και δεν θέλω σχολιασμούς. Εδώ είναι όλα και εδώ κρίνονται όλα. Μην πω και σε λεπτομέρειες τώρα, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν συγχωρούμε κανέναν και δεν οροδούμε προουδενός. Είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε λέγεται Κανελάκης, είτε λέγεται Καούκης, είτε λέγεται Μαντέλη, είτε λέγεται Γεωργιάδης, είτε λέγεται οτιδήποτε. Και υπάρχουν στοιχεία, θα βγουν στον αέρα από την εκπομπή αυτή και από τον Γιάννη τον Κανελάκη και από τον Blue Sky. Τελείωσε το θέμα αυτό. Λοιπόν, και αν ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν θέλει να κάνει καλύτερη εξωτερική πολιτική, εδώ η Ρόδος, εδώ και το πείδημα. Όσο για τον Τσίπρα που λέμε κάθε φορά, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα τα οποία πρέπει να θίξουμε. Και είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και έχει διατελέσει και πρώην υπουργός, έχει διατελέσει 4,5 χρόνια υπουργός. Δεν είναι χθεσινός. Άρα λοιπόν φέρει τεράστια ευθύνη οποιαδήποτε θέματα υπάρχουν. Πάμε στην κυρία Δέσποινα στο ήλιο. Γεια σας, κυρία Δέσποινα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Κανελάκη. Γεια σας, κύριε Καούκη. Όπου είμαι λάθος να μου το πείτε, όπου είμαι λάθος να με κρίνετε. Σωστός είσαι, τα λες χήμα. Έτσι να τα ακούει και η κυρία Κατερίνα. Λοιπόν, έχουμε κάποιο πρόβλημα, έχω κάποιο πρόβλημα, όχι μόνο εγώ και όλοι σαν εμάς, σαν εμένα. Έχουμε αναπηρία και παίρνουμε το προνοιακό επίδομα. Λοιπόν, ξέρουμε ότι ο κύριος Πρωθυπουργός έχει κάποια ευαισθησία σε αυτά τα θέματα. Ακούμε για αυξήσεις. Σε εμάς έχουν να γίνουν αυξήσεις, έστω ένα ευρώ που λένε, εδώ και 15 χρόνια. Αυτό γιατί γίνεται? Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να πάρουμε κι εμείς κάτι? Ας το κοιτάξει και αυτό ο κύριος Πρωθυπουργός. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Δέσποινα. Έχετε απόλυτο δίκιο, πραγματικά. Εδώ έχουμε μείνει λίγο πίσω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, μα ακούω ότι σε όλοι θα πάρουν μια μικρή αύξηση, δεν ξέρω, όλος ο κόσμος. Εδώ πέρα για τα προνοιακά επιδόματα. Ναι, 15 χρόνια έχουμε. Γιατί εγώ είμαι χρόνια. Να ρωτήσω το 250, εσείς το λάβατε, το 250 που. Ναι, το πήρα. Γιατί παίρνουν το προνοιακό, το πήρα. Πάλι καλά. Όχι, το προνοιακό πρέπει να ανέβει λίγο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί αλλάξαν και αντικειμενικές αξίες, αλλάξαν και πολλά. Όλα τα πάντα είναι στα ύψη, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δυστυχώς. Και κάποιοι το χάσανε κιόλας. Και κάποιοι το χάσανε κιόλας, δυστυχώς. Τι να κάνουμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, αγαπητοί μου κυρία, να είστε καλά. Ναι, κάποια πράγματα πρέπει να τα δει και εδώ η κυβέρνηση και με τους συνταξιούχους και με την προσωπική διαφορά πρέπει να δει κάποια πράγματα. Έχετε απόλυτο δίκιο, βέβαια δεν έχετε αναλάβει ακόμα, δεν είστε υπουργός, τέλος πάντων, για να τα εισηγήσετε. Βέβαια λέμε έχουμε δίκιο ή έχουν δίκιο οι τηλεθεατές, αλλά πού να το βρουν όμως οι τηλεθεατές, όταν το δημόσιο δεν λειτουργεί σήμερα τίποτα. Παίρνει μια υπηρεσία και υπάρχει ένα κινητό τηλέφωνο, ένας αυτόματος τηλεφωνητής, πατήστε το 1, πατήστε το 2, πατήστε το 3, πατήστε το 4, στο τέλος πάμε στο ψυχιατρίο για να βρούμε το 5. Εγώ το είπα από την αρχή της εκπομπής, ότι εδώ στο φιλόξενο Blue Sky πραγματικά που με τιμάει όλα αυτά τον καιρό και τα χρόνια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Δεν το συζητάω. Αυτό που νομίζω και βλέπω και ακούω θα το πω και από εδώ, αλλά και στο κόμμα θα το πω κάτω, να το διορθώσουν. Γιατί σας είπα, πολλά πράγματα κάποιοι δεν τα βλέπουν. Γιατί δεν περπατάνε. Έτσι, μπράβο. Εμείς που περπατάμε και είμαστε παντού, είμαστε εδώ και να τα λέμε. Πολύ σωστά και πολύ καλά κάνετε. Κυρία Ειρήνη, καλημέρα σας. Τι κάνετε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, κύριε Κανελάκη. Τα λέω καλά, είμαι λάθος κάπου, να με κρίνετε. Με ακούτε? Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Κανελάκη. Από τα γενοφάσια μας είμαστε Νέα Δημοκρατία. Ο πατέρας μου έκανε δήμαρχος.
τη Νέα Δημοκρατία και είμαστε 9 αδέλφια. Να ζήστε. Άλλετε 42 ψήφους δίναμε στη Νέα Δημοκρατία. Να ζήστε. Τώρα όχι όμως δεν θέλουμε να το δώσουμε ψήφο. Φύγαμε όλοι. Τι έκανε για μας τους συνταξιούχους, πέστε μου κάτι. Τι μας έκανε. Κύριε Καούκη. Μας έδωσε τίποτα, εμείς δεν πήραμε αραχμή και εγώ και ο άντρας μου και τα αδέλφια μου. Και κάθονται και λένε 100 ευρώ, 10 ευρώ, 20 ευρώ για τη βενζίνη, για τι σαν κλαμάρες είναι αυτά. Κάποτε ήταν Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, τώρα έχει γίνει κουρελόπαλο. Δεν πρόκειται να ξαναψηφισμό, όσο είναι ο Μητσοτάκης επάνω, δεν πρόκειται. Μάλιστα, κύριε Καούκη. Αυτά ήθελα να σας πω. Πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να είστε καλά, κύριε Φιλιοκράτη. Να είστε καλά, κύριε, καλά, κύριε Ειρήνη. Κύριε Ειρήνη, ακούστε να δείτε έτσι. Να ακούστε και την απάντηση του κυρίου Καούκη, κύριε Ειρήνη. Η οικονομία είναι τραυματισμένη, ειδικά με την πανδημία, με τόσα χρήματα, γιατί δοθήκαν πάρα πολλά χρήματα για να σταθούν όρθιοι και εργαζόμενοι πάνω απ' όλα. Με το επίδομα των 534 ευρώ που πήρανε, αλλά και οι επιχειρήσεις να σταθούν όρθιες και να μην κλείσουν, γιατί οι επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν θέσεις εργασίας. Για να μην είναι το παιδί μας άνεργο. Ό,τι επιχειρήσεις. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις λοιπόν χρηματοδοτήθηκαν από το κράτος. Τι γίνεται τώρα με τους συνταξιούχους. Όταν υπάρχει δημοσιονομικό κενό, το δίνει στους συνταξιούχους. Βέβαια μέσω επιδομάτων. Εγώ είμαι κατά των επιδομάτων. Αλλά σε δεδομένη περίοδο και συγκυρία. Τα επιδόματα, τα 250 άρια που έδωσε τρεις φορές, οι μικρές αυξήσεις που γίνανε και το 22, αλλά και τώρα μέσα στο 23 το 7,75, δίνουν μια μικρή ανακούφιση. Μην ξεχνάμε ότι μειώθηκε και η κλίμακα μέχρι τα 10.000 ευρώ στη φορολογία εισοδήματος, άρα και αυτοί που έχουν μέχρι 10.000 ευρώ έπεσαν στη φορολογία εισοδήματος, άρα πληρώνουν λιγότερο φόρο και από εκεί κερδίζουμε. Μην ξεχνάμε ότι από 1η-1η καταργήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης. Μην ξεχνάμε ότι και των δημοσίων υπαλλήλων το 1% εισφορά αλληλεγγύης προς το Ταμείο Πρόνοιας καταργήθηκε. Όλα αυτά συνολικά στο έτος μας αυξάνουν το εισόδημα. Μάλιστα. Δεν φτάνει. Το ξέρω. Δεν μου το λέτε. Εμένα το ξέρω ότι δεν φτάνει. Κυρία Φιλιό, εννοείται. Πάντα παλεύουμε για το καλύτερο. Κυρία Φιλιό, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα. Καλά, επίσης, ευχαριστώ. Θέλω να πω για το επίδομα που έδωσε τα 250 ευρώ τα Χριστούγεννα και αυτά που θα δώσει το Πάσχα. Εμείς δεν πήραμε συνταξιούχοι, τα πήραν οι αλλοδαποί, οι Ρωμά και αυτοί που δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους. Εμείς που δουλέψαμε δεν μας έχει δώσει τίποτα. Τι λέτε, κύριε Καούκη. Ήτανε το, δεν ξέρω αν ξεπερνούσατε το όριο, το οικογενειακό. Και δηλαδή... για τον Τσίπρα έχει δίκιο, γιατί ο Τσίπρας μου δίνει εμένα 78 ευρώ σαν συνταξιούχα που δούλεψα, αλλά κι εσείς όμως δεν δώσατε τίποτα. Ναι, μην ξεχνάτε όμως ότι ο Τσίπρας με τον νόμο του Κατρούγκαλου, έτσι με την προσωπική διαφορά, έβαλε τα φόπλακα σε όλους τους συνταξιούχους που έφερε ένα μνημόνιο, το οποίο ήταν αχρίαστο το μνημόνιο αυτό. Διότι αν δεν έκανε αυτή την πολιτική και αυτά τα ψέματα που είπε ο Τσίπρας τότε, το 2015, και να ξαναοδηγήσει τη χώρα ξανά πίσω στο 2010 που ξεκίνησαμε τα μνημόνια, γιατί ουσιαστικά τα χάσαμε τα χρόνια με όλα αυτά που έλεγε ότι θα τα σκίσει και θα τα διαλύσει και με ένα άθρο και με ένα νόμο κτλ. Έφερε τον νόμο του Κατρούγκαλου, ο οποίος έκανε τα φόπλακα. Την ναι, συντάξει και αυτό, και αυτό για να το διώξει. Και αυτό για να το διώξει. Τα εγγόνια μας θα πάρουμε κάτι και που δεν μπορούμε. Μαζί σου είμαι, δεν αντιλέγω και εγώ είμαι ηλικιωμένος. Το Πάσχα θα τους δώσει 300 ευρώ, εμείς πάλι απ' έξω που έχουμε δουλέψει. Οι Ρωμά, οι αλλοδαποί και αυτοί που δεν έχουν δουλέψει, αυτοί τα παίρνουν τα λεφτά. Και δουλεύουν και μαύρα. Μες. Εμείς απ' έξω είμαστε. Κάποιοι, σίγουρα κάποιοι ίσως το παίρνουν και δεν πρέπει να το λάβουν κάποιοι. Σε αυτό έχετε δίκιο. Αυτό είναι θέμα ελεκτικών μηχανισμών, να ψάξει να το βρει. Αλλά ότι... να ψάξει και τους συνταξιούχους, εμείς που έχουμε δουλέψει και μας έχουν κρατήσει τα λεφτά. Αν θα χάσει ο Μητσοτάκης, θα χάσει από τους συνταξιούχους. Νομίζω κάτι θα κάνει παραπάνω από αυτά που κάνει. Θα χάσει. Ο συνταξιούχος τον έβγαλε και ο συνταξιούχος θα χάσει. Να είστε καλά, κυρία Φιλιό μου, να είστε καλά. Σχετικά με του συνταξιούχου, στέλνει το μήνυμα εδώ πέρα με τι 120 δόσει και τα επιτόκια των δανείων. Μοιράζει λέει, 300 ευρώ με την προσωπική διαφορά, αναδρομικά προσωπική. Αυτό που λέμε, την προσωπική διαφορά. Ήταν ο νόμο του Κατρούγκαλου που βάλε. Συνταξιούχοι θα το ρίξουν. Αυτό. Ο νόμο του Κατρούγκαλου που βάλε τα φόπλα. Αλλά με τι 120 δόσει πραγματικά και εγώ το φωνάζω από εδώ. Έχω και κάνω μάχη εδώ και ένα χρόνο. Όπω κάναμε εδώ από την Πλουσκάη μάχη για τα κυκλοφορία με το μήνα και πραγματικά δικαιωθήκαμε και μα άκουσε κυβέρνηση και το έκανε πράξη. Το ίδιο περιμένουμε ότι θα κάνει πράξη εδώ και με τι 120. Δόσεις, με ένα κούρεμα προς αυξήσεις και πρόστιμα να μπορέσει ο κόσμος να ανασάνει και να αριθμίσει τα χρέη του για να μην χάσει και τα σπίτια σωστά. Του. Κυρία Μαρία, καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, κύριε Γιάννη μου. Εσείς τι κάνετε σήμερα, πώς σας έρθει, ένα αυτό το ξέρει.
Κοιτάξτε να δείτε, για τα προνοιακά, συμφωνώ με την πρώτη κυρία, με μια κυρία δεύτερη που είπε. Πραγματικά δεν έχει δώσει καμία αύξηση. 313 ήταν πριν 100 χρόνια, 313 έμεινα. Εκτός του, αυτό το φιλοδόρημα το 250 ευρώ, εντάξει, το δίνει μια φορά το, τα Χριστούγεννα και μια το Πάσχα. Ναι. Τι να πρωτοκαλύψεις, τι να η ακρίβεια έχει φτάσει στα ύψη, αφού ξέρετε τι μήνυμα μου στέλνει στον νοικοκυρά μου. Δόξα τω Θεώ που έφυγα από την Ελλάδα και πήγα στην Αυστραλία. Γιατί τότε θα αγαθώ μου και θα πίναγα. Ούτε να κάνω τίποτα θα μπορούσα, ούτε εδώ έχουμε ωραίο κράτος πρόνοιας. Μέχρι και τα φαγητά στο σπίτι μας τα φέρνουν. Δεν λέω να γίνει και αυτό. Αλλά να μην τα χαλάει τόσο πολύ στα εξοπλιστικά, βρε κύριε Γιάννη μου. Πολύ εξοπλισμό. Εντάξει, και αυτό χρειάζεται όμως. Χρειάζεται, δεν λέω, αλλά πάνε μέτρο άριστο. Να, χθες οι Τούρκοι εξοπλιζόμαστε εμείς, αλλά κόντεψε για να μας στηρίξουν το βράδυ, έτσι δεν είναι. Αν δεν είχαμε, κυρία Μαρία μου, πολύ σωστά τα επισημαίνετε, αν δεν είχαμε αυτόν τον γείτονα που μας απειλεί από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί θα έρθει βράδυ και πρέπει να είμαστε πάνωπλοι και να θωρακίζουμε τη χώρα μας, τι να κάνουμε, δυστυχώς. Θέλετε να χάσουμε κανένα. Και καλό είναι να μην εξοπλίζουμε την Ουκρανία. Αλλά αυτό είναι στα πλαίσια τη ευρωπαϊκή πολιτική και του ΝΑΤΟ και τη Αμερική. Αυτό είναι μια άλλη πολιτική, την οποία δεν πρέπει να δίνουμε και εκεί πολλά λεφτά και πολλά άλλα αυτά. Σωστά. Αν δεν πρέπει να δίνουμε κύριε Γιάννη μου, δεν μα βοηθήσει ούτε Ευρώπη ούτε Αμερική. Αυτή το ο σώζον εαυτόν σωθεί, το λέγανε οι αρχαίοι. Έτσι όπω το λέτε, είναι, αγαπητή μου κυρία Μαρία. Όπω το λέτε. Ναι, αλλά δεν είμαστε μόνοι μα, είναι αλληλένδετα κάποια πράγματα. Σαφώ είναι αλληλένδετα. Και νιώθουμε και ασφαλεί που είμαστε ένα βήμα μπροστά πλέον από την Τουρκία στον εξοπλισμό. Ναι, αλλά το θέμα είναι κάπου πρέπει να σταματήσουν οι εξοπλισμοί. Δισεκατομμύρια μιλάμε και ο κόσμος εδώ πέρα πεινάει. Δεν υπάρχουν συντάξεις, δεν υπάρχουν μισθοί, υπάρχει ανεργία, υπάρχει ξεχασμένη επαρχία, δεν υπάρχουν εργοστάσια, δεν υπάρχουν βιομηχανίες, δεν υπάρχουν τίποτα. Φεύγουν για το εξωτερικό και μεταφέρουμε Αιγύπτιους εργάτες. Πού πάει, θα πάει αυτό το θέμα. Ναι, μεν πρέπει να θωρακιστούμε σαν χώρα, γιατί έχουμε αυτόν τον εχθρό, τον γείτονα απέναντί μας που μας απειλεί συνέχεια και καλά κάνουμε και εξοπλιζόμαστε. Και ο Αντρέας Παπανδρέου είχε πει την αγορά του αιώνα, θυμάμαι την ελευθερωτική που τα έγραφα τότε, την αγορά του αιώνα που έκανε τότε πολλούς εξοπλισμούς και οτιδήποτε. Αναγκαστικά πρέπει να κάνουμε εξοπλισμού για να θωρακίσουμε τη χώρα μας. Δεν συζητεί αυτό το πράγμα. Αλλά από εκεί πέρα, τι να σου αυτό, είναι και πολιτική των μεγάλων δυνάμεων της Δύσης και της Ανατολής. Βάλτε τους να τσακώνονται για να παίρνουν όπλα τα οποία τα έχουν μέσα στα βιομηχανικά εργαστήρια και στις βιομηχανίες και στις αποθήκες. Πρέπει να τα βγάλουμε και να τα δώσουμε. Για να και ο Πούτιν κάνει ένα χρόνο τώρα, συμπληρώνει τον άλλο μήνα, ένα χρόνο πόλεμο. Τόσα πράγματα που υπήρχαν από τη Σοβιετική Ένωση οτιδήποτε, τα ρίχνει μέσα στο πόλεμο και σκοτώνει αμάχους, λέμε ο κύριος Πούτιν και ο κάθε Πούτιν και δεν μιλάει κανένας. Σκοτώνεται παιδιά, σκοτώνεται γυναίκες, σκοτώνεται άνθρωποι, αμάμα και σπίτια τα πάντα. Κάθε μέρα βλέπουμε τη σφαγή και το δράμα και την κόλαση του πολέμου στην Ουκρανία και δεν μιλάει κανένας. Σα συμφέροντα, αγαπητέ μου φίλε Παπικαούκη, και όπως λέει και εδώ πέρα το αντέγραψα και ο φίλος τηλεθεατής, αυτά τα δισεκατομμύρια που παίρνουμε από τα ταμεία ανάκαμψης, πού πάνε, λέει κύριε Μητσοτάκη, πού τα επενδύουμε, να δώσουμε τώρα, μια. Τώρα θα έρθουν αυτά, τώρα μέσα 23-24. Και δεν είναι τα μοναδικά, έχουν έρθει άλλα πριν. Έχουν έρθει, ναι. Πήγαν επενδύσεις, εδώ υπάρχουν πολλά. Δεν υπάρχουν τα πολλά θα είναι μέσα από τον Άνοιξη 23 και έπειτα, 24-25. Εδώ θα είναι τα πολλά δις, πραγματικά, όπου θα δείτε θα υπάρχει σε επόμενα δύο χρόνια υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, που αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε έσοδα, που σημαίνει ότι θα έχουμε εργασία, που σημαίνει ότι θα έχουμε ασφαλιστικές φορές, που σημαίνει ότι θα κάνει και άλλες αυξήσεις μετά, όταν λοιπόν βρει το δημοσιονομικό χώρο. Γιατί ξέρετε, ό,τι βρίσκει δημοσιονομικό χώρο, ξαναπιστρέφει στους συνταξιούχους αυτό που βρίσκει ή στα προνοιακά τα επιδόματα. Για να δούμε, θα μας πει ο κύριος Δημήτρης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά, κύριε Δημήτρη μου, τι κάνετε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε Κανελάκη, εάν μέσα από την τσέπη σου πάρω 50 ευρώ, τι θα μου πεις? Και πάω να πεις ένα καφέ και δεν τον πίνεις. Θέλω να μου πεις τι θα πείτε εσείς. Αν μέσα δεν το πάρω. Είμαι καλός απαταιώνας μου, τα φάει αυτός που έκατε δίπλα, ε. Λοιπόν. Κάνετε πάλι το ερώτημα, δεν σας άκουσε, κύριε Γιάννη. Αν μου πάρετε 50 ευρώ από την τσέπη, τι μου είπατε, δεν άκουσα. Εάν στην τσέπη σας έχετε 50 ευρώ και κάτσω δίπλα σας και σας θα πάρω. Και πάει να πιείτε ένα καφέ, βάζετε το χέρι στην τσέπη, λείπει το 50-αρικό. Είχα κάτσει εγώ δίπλα σας και σας το πήρα. Έτσι. Ναι. Είμαι κλέφτης. Λοιπόν, οι γαλάζιες ακρίδες θα σηκωθούν να πάνε να φύγουνε, να δώσουν τα λεφτά των συνταξιούχων, τα κλεμμένα. Τα κλεμμένα είναι κλεμμένα επί Σαμαρά, Μητσοτακέη,
Βέβαια, ποιο άλλο ήταν. Αλλά όλα τα, τα κόμματα, όχι, όχι, μην κάνουμε. Μισό λεπτό, κύριε Δημήτρη, μην κάνουμε για διακρίσει. Όλα τα κόμματα έχουν κλέψει τον ελληνικό λαό. Για όλα τα κόμματα και όλε οι κυβερνήσει. Μην ξέρουμε καμία κυβέρνηση, κανένα πρωθυπουργό. Κλέφτε είναι οι περισσότεροι, κύριε Δημήτρη. Με συγχωρείτε, σα ξέρω ότι υποστηρίζατε το πρώτο το Πασόκ. Δεν υποστηρίζω δημοσιογραφικά, δεν υποστηρίζω κανέναν, κύριε Δημήτρη μου. Δημοσιογραφικά δεν υποστηρίζω κανέναν. Λοιπόν, πέστε μου τώρα. Τα λεφτά τα κλεμμένα να τα φέρει πίσω. Το συνταξιούχον κάναμε δικαστήριο. Κερδίσαμε και μας τα φάγε. Βγήκανε ο Βούτσας, πώς λέγεται. Μην κάνετε όλοι, εντάξει μωρά, μας την έφερε για εκεί. Έχει πέσει σύρμα στους συνταξιούχους. 3 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Δεν πρόκειται να πάρει ψήφο. Έπεσε και έφυγε, σας το λέω εγώ. Σημειώστε το δίπλα. Και άμα βγει, εγώ θα κάνω στην Ομόνια και θα κάνω χαρακτήρι. Και γκάλο έχω κάνει στα ATM. Και τώρα που είχα πάει την προηγούμενη φορά που έπεσε η γυναίκα κάτω, είναι ένας απάτης και να φέρει τα χρήματα πίσω. Απατεώνας, μεγάλος απάτης. Δεν μου λέτε τα 34 σπίτια που τα βρήκε. Φέρτε μου το βιβλιάριο των Σίμων του. Για ποιον λέτε τώρα. 34 σπίτια. Για ποιον λέτε, κύριε Δημήτρη. Ένας Κρήτη που ετοιμάζει στα Χανιά δίπλα. Πιανού. Εις βάρος των συνταξιούχων. Έσχοντος και ντροπή τους. Και ο κύριος που είναι δίπλα σου και πάει με αυτούς τους ανθρώπους. Ακούστε λοιπόν. Είναι καλάτιες ακρίβες αυτές. Σας ακούμε και καλά κάνετε και τα λέτε. Καλά κάνετε και σας τα λέτε. Πολύ καλά κάνετε και τα λέτε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που βγαίνετε και λέτε αυτά τα πράγματα τα οποία μας δίνετε την ευκαιρία να σας πούμε και εμείς κάποια πράγματα. Πότε, κύριε Δημήτρη μου, και ποια κυβέρνηση ζήτησε από όλους τους πολιτικούς, από όλους τους βουλευτές, από όλους τους υπουργούς να κάνουν το πραγματικό πόθεν έρχεται σε αυτή τη χώρα. Πότε. Κλείσατε. Να απαντήσουμε όμως, γιατί εντάξει, φεύγετε, δεν μπορεί να κάνουμε συζήτηση έτσι. Όχι, είπε πολλά και κατηγόρησε. Δεν μπορεί να κάνουμε συζήτηση έτσι, κύριε Δημήτρη μου. Πάμε στον κύριο Γιάννη. Πάμε να απαντήσουμε στον κύριο Γιάννη. Κύριε Γιάννη, μισό λεπτό να απαντήσει ο κύριος Καούκης. Ερχόμαστε, κύριε Γιάννη, σε εσάς. Θα πρέπει τις ευθύνες να τις αποδίδουμε σε αυτούς που έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει. Και σε όλους. Και ανεξάρτητα από το χώρο που βρισκόμαστε. Εγώ, όπως είπα πριν, απέδωσα ευθύνες για κάποια πράγματα και παραλήψεις τα οποία έχουν κάνει. Και ό,τι βλέπω λάθος θα το λέω. Μην ξεχνάμε όμως ότι τη χρεοκοπία της χώρας που μας πήγαν στα μνημόνια, αν θυμάστε, το 2010. Ποιος μας πήγε. Δεν πήγε ο Μητσοτάκης, ήταν άλλη κυβέρνηση. Ποιος έκοψε τις πρώτες. Συντάξει. Ποια ήταν τα πρώτα μνημόνια. Ήταν και ο Σαμάρας μέσα. Ναι, ήταν. Ήταν και ο Παπανδρέου μέσα. Ήταν. Ήταν και ο Βενιζέλος μέσα. Ήταν. Και εκεί που βγαίναμε, αν θυμάστε, ήρθαμε τόσα ψέματα που είπα πριν με ένα νόμο και ένα άθρο να τα καταργήσουν όλα. Και αυτά που είχε κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου και αυτά που είχε κάνει ο Βενιζέλος και αυτά που είχε κάνει και ο Σαμαράς, τα πετάξαμε στον Κιάδα για να ακούσουμε τα ψέματα και τα παραμύθια του Τσίπρα Καμένου και να μας ξαναγυρίσουν ξανά πίσω στο 10 και να μας ξανακόψουν ξανά τις συντάξεις και τους μισθούς, τους δικούς μου, γιατί εγώ μισθωτός είμαι. Στο ήλιο μένω, δεν μένω ξενεκάλι, έτσι μισθωτός είμαι, σε τριάρι, έτσι δεν μένω σε καμιά μεζονέτα, στη Γλυφάδα που μένουν κάποιοι άλλοι, στο Κολωνάκι. Εντάξει, και θα πρέπει να ρίχνουμε ευθύνες και σε αυτούς. Γιατί αυτοί μας είπαν τόσα ψέματα και μας ξαναπήκαν πίσω. Και τώρα προσπαθούμε να ξαναδιορθώσουμε την κοινωνία. Και ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου που τελείωσε οριστικά τους συνταξιούχους. Και αυτό θα διορθωθεί. Γι' αυτό βλέπετε και γίνονται διάφορες αυξήσεις, επιδόματα κτλ. Δεν σας λέω εγώ ότι τα κάνει τέλεια. Όχι. Πολλά λάθη. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε, πλέον ποιος μπορεί να διαχειριστεί τις κρίσεις. Ποιος μπορεί να διαχειριστεί την ακρίβεια και την καθημερινότητα του πολίτη. Κύριε Γιάννη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, κύριε Κανελάκη. Μας παρακολουθείτε με μεγάλη αγάπη και είναι αμοιβαία τα αισθήματα, κύριε Γιάννη μου. Έχω μία απορία. Ναι. Μπορείτε να μου τη λύσετε. Να την ακούσουμε και αν μπορώ, κύριε Γιάννη, μου ευχαρίστω. Διαφορά μπορεί να μπορεί ο κύριος Καούκης. Αν την ακούσουμε. Έχω καταλάβει το εξής. Ναι. Κυβερνάει η αντιπολίτευση ή η κυβέρνηση? Αυτή την απορία θα μου τη λύσετε? Θα σας τη λύσω αμέσως. Κυβερνάνε όλοι όσοι είναι πολιτικοί αρχηγοί και εισπράκουν από τον ελληνικό λαό δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Αυτοί κυβερνάνε, αγαπητέ μου κύριε Γιάννη. Κύριε Κανελάκη, αυτοί κυβερνάνε. Με μεγαλύτερη ευθύνη της κυβέρνησης.
Με μεγαλύτερη ευθύνη της κυβέρνησης. Αλλά αυτό το παραμύθι που λένε ποιος κυβερνάει, είτε λέγεται Τσίπρα, μισό λεπτό. Από τη στιγμή που λένε είτε Τσίπρα είτε Μητσοτάκης Παπανδρέου, κυβερνάνε αυτοί που παίρνουν χρήματα από τον ελληνικό λαό. Αυτοί κυβερνάνε. Να σταματήσουν να παίρνουν χρήματα από τον ελληνικό λαό, να μπορέσουν να διοικούν τα κόμματά τους, τα δικά τους κόμματα, να τα ελέγχουν και να τα διοικούν όπως θέλουν και να σταματήσουν να μέρνουν το αίμα του ελληνικού λαού. Να πω δεν κυβερνάς, κύριε. Είμαι άσχετος από τις ευθύνες μου. Αλλά όσοι παίρνουν από τον ελληνικό λαό και συμμετέχουν στον Κορβανά και στο φορολογούμενο Έλληνα πολίτη και εισπράττουν για να συντηρούν τα κόμματά τους και τους μισθούς τους, κυβερνάνε και φέρνουν ευθύνη, κύριε Γιάννη, με προεξάρχουσα την κυβέρνηση που κυβερνάει. Κύριε Κανελάκη, εγώ όποτε σας μιλάω και το ξέρετε πολύ καλά, δεν μιλάω ούτε θεωρίες ούτε αοριστολογίες. Σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Σας απάντησα. Κυβερνάει η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση. Σας απάντησα. Ναι ή όχι, πέστε μου. Θέλετε να ξαναπαντήσω. Πάρτε να μου απαντήσετε, να μου πείτε τι. Όχι σας... την ιστορία της Ελλάδος. Όχι την ιστορία της Ελλάδος. Μακάρι να μιλάγαμε για την ιστορία της Ελλάδος. Ωφέλιμο θα ήταν να μιλάγαμε για την ιστορία της Ελλάδος. Αλλά εδώ μιλάμε για την ιστορία των διαφθαρμένων. Αυτή είναι η διαφορά. Μιλάμε για την ιστορία των διαφθαρμένων και όχι για της Ελλάδος την ιστορία που θα ήταν και ωφέλιμο για τους ακροατές. Σας λέω λοιπόν, σαφώς έχει την ευθύνη η εκάστοτε κυβέρνηση, έχει την ευθύνη να κυβερνάει οτιδήποτε. Αλλά δεν είναι άμυροι ευθυνών και οι υπόλοιποι αρχηγοί να βγουν και να πούν κύριε Κανελάκη, κύριε Μητσοτάκη, οτιδήποτε αυτό που κάνετε είναι λάθος. Και να βγουν να το πούν στον ελληνικό λαό. Και αν δεν γίνει λοιπόν και δεν επανορθωθεί και δεν διορθωθεί από την κυβέρνηση, να ζητήσουν λοιπόν εκλογές ή να ζητήσουν την παρατησή τους ή να ζητήσουν την παρατησή της κυβέρνησης. Το κάνανε ποτέ. Αλλά εισπράττουν, κύριε Γιάννη μου, τα εκατομμύρια για τα κόμματά τους, για τις πολυτελείς μερσεντές τους, για την όμορφη ζωή, την ωραία ζωή, τη χλιδάτη ζωή μέσα στα κολονάκια και στη Μύκονο και δεξιά και αριστερά. Και δεν βαριέσαι, αδέρφε, πώς ζει ο Έλληνας πολίτης. Δεν βαριέσαι, αδέρφε, πώς ζει ο Έλληνας πολίτης. Φέρει την ευθύνη για κάστοτε κυβέρνηση, αλλά την ευθύνη τη φέρνουν για τον τόπο και τη μοίρα του τόπου, αυτοί που εκλέγονται από τον ελληνικό λαό και απευθύνονται στον ελληνικό λαό και ζητάνε την ψήφο τους, αγαπητέ μου κύριε Γιάννη, για να κυβερνήσουν τον τόπο. Όχι, παίρνουμε λοιπόν την εξουσία, παίρνουμε στην κυβέρνηση, παίρνουμε το 3, 4, 5, 10%, βγάζουμε και μερικούς βουλευτές και πάμε εκεί πέρα με τα κουστούμάκια μας και τις πολυτελείς μερσεντές μας και ο κόσμος να πεινάει και λέει είμαστε άμεροι ευθυνών. Όχι, φέρεις ευθύνη, κύριε, από τη στιγμή που ζητάς την ψήφο του ελληνικού λαού και φέρεις ευθύνη για το κατάρτιμα του Έλληνα πολίτη. Πρώτα η κυβέρνηση και μετά και τα κόμματα που ζητάνε την ψήφο του Έλληνα πολίτη για μια καλύτερη ζωή. Ποιοι βουλευτές πήγαν στην περιφέρεια από εκεί που εκλέγονται, ποια έργα έχουν γίνει, τι έκανε η κυβέρνηση, ελέγχει η κυβέρνηση, δεν ελέγχει. Ελέγχει αξιωματική αντιπολίτευση, δεν ελέγχει. Και από τη στιγμή που ελέγχει, να το πει στην κυβέρνηση αυτά και αυτά και αυτά, κάντε τα κύριε Μητσοτάκη σήμερα. Δεν μπορείτε να κάνετε, είστε ανίκανοι και παραιτηθείτε. Κύριε Κανελάκη, παρακαλώ. Πάλι δεν μου απαντήσατε στην ερώτηση. Εσείς θέλετε να σας πω τώρα. Τόση ώρα μιλάμε μόνο για την αντιπολίτευση και κάνουμε ανασκόπηση γενικώ των πολιτικών. Σας απάντησα και σας ξαναπαντάω, δεν το καταλάβετε. Να μην είμαστε εδώ πέρα. Πότε και πότε θα γίνει αυτό. Έλα, δεν πότε θα γίνει αυτό. Οπότε θα γίνει και για το πόθεν έσχες, κύριε Γιάννη μου. Αυτό δεν το βλέπετε. Το πόθεν έσχες των πολιτικών, τα αφήνουν εκατομμύρια και τα κρύβουν. Δεν τα βλέπετε αυτά. Ποιος κυβερνάει, βλέπετε. Κυβερνάει σήμερα ο Μητσοτάκης, προχθές ο Τσίπρας. Και τι κάνανε και οι δύο για τον ελληνικό λαό. Τι έκανε ο Τσίπρας, δεν έχει σύνορα η Ελλάδα. Θα έρθουν να σας ανοίξουμε τα σύνορα για τους πρόσφυγες, ας ανοίξουμε για τους μετανάστες και ας γίνει η Ελλάδα με ένα μπάχαλο. Γεια σας, κύριε Γιάννη μου, να είστε καλά. Κύριε Πέτρο, θα έχετε να πείτε κάτι άλλο, κύριε Γιάννη μου, έχετε να πείτε κάτι άλλο πριν κλείσουμε. Δεν έχετε. Κύριε Πέτρο, γεια σας. Τι κάνετε, καλημέρα. Γεια σου, κύριε Κανελάκη μου, μαχητικότατε. Να είσαι καλά. Πριν 25 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, συμπτωματικά, πέρναγε στη Σταδίου, από όπως κατεβαίνουμε από το δεξί πεζοδρόμιο προς το αριστερό, πιο πάνω από τα Χαυτεία, και σου μίλησα και σου είχα πει για τη 17 Νοέμβρη, τότε δεν τους είχαν πιάσει. Και σου είχα πει για τις ημερομηνίες των δολοφονιών και ότι αυτό το θέμα ήταν εν γνώση κάποιον οπωσδήποτε, διότι βάσει της ημερομηνίας το ήξερε ακόμη και η Αμερική ότι είναι γνήσια η οργάνωση, ενώ αν εγώ έλεγα ότι είμαι 17 Νοέμβρη και δεν είχα ημερομηνία που έβγαζε το νούμερο 17, θα ήξερες ότι είμαι κάποιος άλλος. Οπότε θα έψαχνες να με βρεις. Τώρα τόσο κόσμο που έχεις συναντήσει, πού να με θυμηθείς. Τότε ήμουνα νεαρούλης, όχι και νεαρός, αλλά
Ήμουνα και 50, ξέρω εγώ, τώρα είμαι 77. Και τώρα 30 ακούγεσαι. Ναι, ακόμα η φωνή μου υπάρχει. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και κοίταξε ψυχή. Να δεις, δυστυχώς το τελευταίο στη Δύση, ας το πούμε, της ζωής, γιατί λίγο πολύ εκεί πάμε, δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο είναι και ηθικής τάξης και θέμα ζωής και ζωής ή θανάτου. Μάλιστα. Να είσαι καλά, μου δίνεις ωραία χρόνια. Θυμήθηκα το περιστατικό σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να τα ξαναπούμε στον αέρα και τέλειωσε ο χρόνος. Αγαπητέ μου κύριε Πέτρο, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο κουβέντες για τις εκλογές, κύριε Ιουκαγού, και για να κλείσουμε. Εκλογές περιμένουμε πότε θα πει ο Πρωθυπουργός. 9 Απριλίου. Δεν το ξέρω. Πώς δεν ξέρετε, κύριε Καούκη, πολλά ξέρετε. Δεν το ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Για τον Τούρκο ξέρω απέναντι ότι πάει Μάιο. Είναι κατάσταση Μάιο, δεν είπαμε. Εμείς ακόμα δεν έχει άγια ανακοινώσει, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, τι βλέπετε τώρα. Λοιπόν. Τώρα αυτό που κάνει είναι τα ψηφοδέλτια. Ψάχνει να τα σωματώσει, να τα ολοκληρώσει, να τα ανακοινώσει. Οι ψηφομετρήσεις είναι. Οι ψηφομετρήσεις συνέχεια δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία προπορεύεται. Αλλού 7, αλλού 8, αλλού 6. Αλλά είναι πάντα μπροστά η Νέα Δημοκρατία όλη αυτή την τετραετία. Πρώτη φορά βλέπουμε έτσι ένα κυβερνό κόμμα να είναι συνέχεια μπροστά. Άρα κάτι κάνει καλά. Κάνει αυτοδυναμία δηλαδή. Νομίζω ότι στο τέλος θα έχετε αυτοδυναμία. Ό,τι πει ο λαός βέβαια. Ο λαός δεν είναι. Πάμε λοιπόν, κύριε Πάπη Καούκη, σας ευχαριστούμε θερμά για τις όμορφες παρεμβάσεις που κάνετε εδώ πέρα για την παρουσία σας εδώ στο δελτίο στην εκπομπή μας, τέλος πάντων στο Blue Sky. Να έρθετε τακτικά. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία ως υποψήφιος, να είστε και βουλευτής και υπουργός, γιατί πολλά θα πρόκειται να προσφέρετε, γιατί είστε έτοιμος, ηθικός και λεβέντης και γενναίος και λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Ειλικρινά σας χαίρομαι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα λέμε συνέχεια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πάπη Καούκη. Σας ευχαριστούμε θερμά και όλους εσάς. Είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Τα λέμε θεωθέλοντες την επόμενη εβδομάδα. Ψηλά το κεφάλι με γενναιότητα. Γιάννης Κανελάκης από το Blue Sky. Γεια σας.